Ο Ηλίας Μακλίνης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Βρίσκεται στο στούντιο να συζητήσουμε για το τελευταίο του βιβλίο, «Πρωινή Γαλήνη». Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι ήθιστε να πρεσβεύει πως το καλύτερο βιβλίο του είναι το επόμενο. Και αυτό είναι ένα θέμα, καταλαβαίνετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα, πώς να το συζητήσουμε αυτό το θέμα? Πείτε μου, πώς να τοποθετηθούμε για το καινούργιο σας βιβλίο που είναι το προηγούμενο, αλλά το καλύτερο είναι το επόμενο? Τώρα αυτό είναι το βιβλίο. Εντάξει. Τώρα αυτό είναι. Μέχρι το επόμενο έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Οπότε αυτό είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Είναι το τρίτο κατά σειρά. Το τρίτο. Θαυμάσια. Θέλετε να μας φέρετε τη γενική του αίσθηση καταρχήν? Ναι, το βιβλίο λέγεται «Πρωινή Γαλήνη», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θα δούμε και το εξώφυλλό του. Έχει κυκλοφορήσει από το Νοέμβριο. Πραγματεύεται, ο τίτλος καταρχάς προέρχεται από το γεγονός ότι χώρα της πρωινής Γαλήνης ονομάζουν οι Κορεάτες στην πατρίδα τους. Α, μάλιστα. Το οποίο είναι λίγο ειρωνικό, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε αυτή τη γνωστή έκφραση «έγινε της Κορέας» στην Ελλάδα. Και για τους λίγο παλαιότερους. Για τους λίγο παλαιότερους. Έχει πολύ, πολύ και νεότεροι να το λένε χωρίς να πολύ ξέρουν γιατί ακριβώς το λένε. Αλλά έχει. Ωστόσο, οι παλαιότεροι ξέρουν για τον πόλεμο της Κορέας και τους Έλληνες που είχαν σταλεί σε εκείνον τον πόλεμο, 1950 με 1953. Και ένα μέρος του βιβλίου, που είναι και πολύ σημαντικό και για την εξέλιξη και την κατάληξη του ήρωα, έχει να διαδραματίζεται σε εκείνον τον πόλεμο. Έναν μακρινό, εξωτικό, άγνωστο, ξεχασμένο πόλεμο, όπου ο ήρωας μετά από διάφορες περιπλανήσεις από την ιδιαίτερη πατρίδα του που είναι η Έδεσα, φτάνει μέχρι την Αθήνα και από εκεί θα πιάσει την Αμερική, προσπαθώντας να γίνει αεροπόρος. Και αυτό βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Εν πωλής, κάποιες σειρές σχολής Ικάρων είχαν όντως σταλεί για ταχύρυθμη εκπαίδευση στην Αμερική τότε. Και ένας από αυτούς τους Ίκαρους ήταν ο πατέρας μου, που έγινε όντως αεροπόρος συνέχεια. Ο πατέρας σας και ο αδερφός σας, νομίζω. Ο αδερφός μου στην Ολυμπιακή, ο πατέρας μου στην Πολεμική. Μάλιστα. Και οι δύο, ο μεγαλύτερος αδελφός μου και... Άρα στενίδεσμοι με τους υπτάμενους, πολύ, ή άλλους, πολύ. Με όλων των ειδών τους υπτάμενους. Στον αέρα η οικογένεια. Στον αέρα η οικογένεια, πολύ ωραία. Για τους σωστούς λόγους όμως, όχι για τους λάθους. Ναι, μερικές φορές και για τους λάθους, αλλά δεν πειράζει. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εξού και ο Έλικας. Εξού και το εξώφυλλο αυτό, ναι. Οπότε είναι μια περιπέτεια. Έχει αρκετή δράση, είναι μια περιπέτεια, αλλά έχει και μια περιπέτεια που αφορά την Ελλάδα του εμφυλίου, η οποία φωτίζεται διαθλαστικά και από αυτόν τον μακρινό εμφύλιο που ήταν ο πόλεμος Κορέας, ήταν επίσης ένας αιματηρός εμφύλιος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο ενδιαφέρον χαρακτηρισμός περιπετειώδης, γιατί νομίζω ότι η ζωή σας είναι περιπετειώδης. Η δική μου? Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον από συνεντεύξεις που διάβασα. Είχε διάφορες... στο παρελθόν. Ναι, μάλλον αναφέρεστε στο γεγονός ότι έχω γεννηθεί στην Αφρική. Έχετε γεννηθεί στην Αφρική από μια οικογένεια η οποία έφυγε νύχτα μετά από μια υποτίμηση. Ο παππούς από τη μεριά της μαμάς, της μητέρας. Ναι, η οποία έφυγε το 1953. Πολύ καλά η οικογένεια αυτή, δηλαδή ναι. Όλα αυτά έχουν το ειδικό τους βάρος. Κατέρευσε οικονομικά το 1953 με την υποτίμηση δραχμής που είχε κάνει ο Μαρκεζίνης και έφυγε μόνος του για την ακρίβεια και με πλαστό διαβατήριο. Ο παππούς ο Ηλίας. Με τρεις κόρες από πίσω. Με τρεις κόρες. Βρέθηκε στο τότε Βελγικό Κονγκό, όπου υπήρχε πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Ξεκίνησε από το μηδέν, τα κατάφερε, επανενώθηκε η οικογένεια εκεί. Και όταν αργότερα, το 1959-60 δόθηκε η ανεξαρτησία από το Βέλγιο, ξέσπασαν πολύ μεγάλες ταραχές. Διασωθήκατε στην ουσία. Με κάποιο τρόπο ή εκδιωχθήκατε? Όχι σε εκείνη τη φάση. Εν μέρη, ο παππούς έδιωξε πάλι την οικογένεια και τους πέρασε από τον ποταμό Κόγκο. Η οικογένεια πάντως δεν είχε. Στο Γαλλικό Κόγκο. Η οικογένεια δεν είχε σε ένα μέρος. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση έστειλε δύο πολεμικά αεροπλάνα τότε να σώσουν τους Έλληνες που κινδύνευαν. Σε ένα από αυτά τα αεροπλάνα ήταν πιλότος ο πατέρας μου και έτσι γνώρισε τη μητέρα μου. Αυτό όμως είναι ένα θέμα άλλου βιβλίου. Πω, τι ωραία ιστορία. Είναι θέμα ενός άλλου βιβλίου, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά είναι κρίμα να πρέπει να πάτε στην παρουσίαση του δικού σας του βιβλίου τώρα, καταλάβατε. Στον Ιαννό, ναι, στις 7, πράγματι. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ήδη έχετε στα σκαριά κάτι επόμενο. Υπάρχει πάντα κάτι επόμενο, ναι. Αλλά υπάρχουν επόμενα, ακόμα δεν έχω καταλήξει. Επειδή έγινα πολύ πρόσφατα μπαμπάς. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια τριών. Αυτό και είναι ταξίδι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ταξίδι, αναμφισβήτητα. Προς το παρόν απολαμβάνω το ταξίδι της Γαλήνης και κυρίως το ταξίδι αυτό, όπως είπατε και εσείς, της πατρότητας.
Οπότε περιμένω, είμαι σε μια αγρανάπαυση και όλα θα έρθουν, όλα θα γίνουν. Νομίζω ότι δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο σε περίπτωση που το επόμενο βιβλίο σας μιλάει για μωρά με κάποιο τρόπο. Μπορεί. Γιατί όχι. Μπορεί. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να σας διαβάζουμε στην Καθημερινή. Ευχαριστώ πολύ. Και θα τα ξαναπούμε με αφορμή το επόμενο βιβλίο σας, όποιο και αν είναι το θέμα. Πολύ ευχαρίστως. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.